χρόνια μετά την ένωση των Επτανίσεων με την Ελλάδα και εξαιτίας των επαναστατικών κινημάτων κατά της αγγλικής κατοχής, είχε μετατραπεί σε φυτώριο επαναστατικών ιδεών και ταξικών συγκρούσεων από νωρίς. Άνθρωποι φωτισμένοι διέδιδαν ιδέες ανθρωπιστικές και σοσιαλιστικές που έβρισκαν γόνιμο έδαφος τόσο στους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, όσο και ανάμεσα στον αγροτικό και εργατικό κόσμο, την πολυάριθμη δηλαδή τάξη των μικρών εμπόρων, των μικροϊδιοκτητών γης, των ακτιμόνων και των εργατών. Η Κεφαλονιά εισέρχεται στον 20ο αιώνα με τις πανελλαδικές αγροτικές εξελίξεις, τους Βαλκανικούς πολέμους, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, την Ελληνοτουρκική σύραξη και τη Μικρασιατική καταστροφή. Αντίξουες συνθήκες που όμως δεν εμπόδισαν τους δραστήριους, ευρετικούς και τομείους κεφαλονίτες να αγωνίζονται για κοινωνική ευημερία και πρόοδο, καταβάλλοντας έντονες προσπάθειες να εισέλθουν στην εποχή της εμποροβιομηχανικής ολοκλήρωσης. Παράγονται εξαιρετικά προϊόντα και πρωτεσίλες όπως ελαιόλαδο, κρασί, μέλι, σταφίδα, σιτάρι, τυροκομικά προϊόντα, δέρματα ζώων και καπνός. Ενδεικτικά μόνο θα μπορούσε να αναφέρει κανείς το μεγάλο ηνοπείο του Ντούλ, τη μακαρονοπία του Ματιάτου, το μεγάλο πεξοδεψίο της οικογένειας Τίβα, τους αλευρόμενους της οικογένειας Κατσίγερα, το σαπουλοπύλιο της Αθηνά Παλάς ΑΕ, η καπνοβιομηχανία των αδελφών Κουρούκλη, τα φάρμακα από την οικογένεια Μάνεση. Το 1921 το εργοστόλι γίνεται τη 13η πόλη στην Ελλάδα που αποκτά ηλεκτρισμό. Η ανάγκη σύστασης ενός θεσμικού οργάνου που θα αγκάλιαζε τα συμφέροντα του εμπορικού κόσμου ήταν πλέον επιτακτική. Αυτό ακριβώς ανέφερε στην αιτιολογική του έκθεση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας στις 8 Απριλίου 1913, όταν υπέβαλε στην Βουλή το νομοσχέδιο περί συστάσεως εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων. Ξεκαθάριζε δε ότι με την ύψωση των εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων σε όργανα δημοσίου δικαίου και διοίκησης του εμπορίου, θα επιτυγχανόταν διαρκής και επίσημος επικοινωνία και συνεργασία των αντιπροσώπων του εμπορίου και της βιομηχανίας μετά των οργάνων της πολιτείας. Ήταν ο καταλληλότερος τρόπος για να υπάρχει διαρκής επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ της πολιτείας και των τάξεων. Η συνεργασία αυτή θα επέτρεπε στην πολιτεία να λάβει όσα μέτρα ήταν απαραίτητα, ενώ θα έβρισκε πολύτιμο συμπαραστάτης στις νομοθετικές και διοικητικές προσπάθειες. Το νομοσχέδιο συζητήθηκε διεξοδικά και ψηφίστηκε το 1914. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, τον Απρίλιο του 1919, ιδρύεται το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κεφαλονίας, με αρμοδιότητα την άσκηση οργανωμένης εμπορικής και βιομηχανικής πολιτικής επί τη βάση μέτρων και αρχών που θέσπιζε το κράτος. Είχε γεωγραφική αρμοδιότητα επί δύο νομών, Κεφαλονίας και Ζαγύπτου, μέχρι και το έτος 1991, όπου ιδρύθηκε το Επιμελητήριο Ζαγύπτου. Δεν αποτελούσε συνδικαλιστικό όργανο των οικονομικών μονάδων, όπως πολλοί πίστευαν. Αντιθέτως, κατευθυντήριο και συντονιστικό όργανο της επιχειρηματικής και εμπορικής συμπεριφοράς στα πλαίσια αρχών και κανόνων, με στόχο πάντοτε την προώθηση της οικονομικής ζωής και ευημερίας του κοινωνικού συνόλου. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στεγαζόταν στο γωνιακό κτίριο του Σπύρου Αμπαρτιέλου. Δυστυχώς, ανεπάρκεια ιστορικών πηγών δεν μας δίνουν στοιχεία για την Προεδρία μέχρι και το έτος 1935. Το διοικητικό προσωπικό του επιμελητηρίου ήταν Διευθυντής 1926-1927 Αντύπας Θαλής, Λυτήρας Μπαλσαμάκης Σπύρος, Κλιματάκη και Μονάτο Θεόδιο. Στίβας Γεράσιμος 1935 έως 14 Δευτέρου 1961. Κάπως έτσι εισήλθαμε ιστορικά στην εποχή της Προεδρίας του μακροβιότερου Προέδρου του ΕΒΕΚΗ, Γεράσιμου Στίβα, ιδιοκτήτη της μεγάλης βιομηχανικής μονάδας επεξεργασίας δερμάτων ζώων. Η βιομηχανία Στίβα, εγκατεστημένη στο τέρμα της γέφυρας του Μποσέ, στη θέση τα Μπάκικα, επεξεργαζόταν την πρώτη ύλη και παρήγαγε διαρκής ποιότητας δερμάτων με τα οποία προμήθευε τις ντόπιες βιοτεχνίες παραγωγής δερμάτινων ειδών. Τον Γεράσιμο Στίβα ακολούθησε ο Γεράσιμος Κουρής από 15 Φεβρουαρίου 1961 έως 19 Μαΐου 1962. Προερχόμενος από την οικογένεια Κουρή από τα Τρογιανάτα, με μεγάλη εμπορική δραστηριότητα αγροτικών και τυροκομικών προϊόντων. Το ιδιόκτητο κατάστημά του βρισκόταν στην οδό Συντεμπόρων και Κεφάλι. Τον Γεράσιμο Κουρή διαδέχτηκε ο Κωνσταντίνος Βανδόρος, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος από 20 Μαΐου 1962 έως 30 Απριλίου 1967. Εισαγωγέας και έμπορος ξυλίας, με την οποία προμήθευε τις βιοτεχνίες επίπλων, κατασκευής κουφωμάτων και όλων των ειδών των ξύλινων αντικειμένων.
Η επιχείρησή του στεγανόταν στην οδό Σιτεμπόρων, σημερινό κατάστημα υποδημάτων Αντίπας. Ακολουθούν οι προεδρίες των Γασπαρινάτου Γεράσιμου, Λευκόκινου Γεράσιμου. Γασπαρινάτος Γεράσιμος, από 1η Μαΐου 1967 έως 5 Οκτωβρίου 1974. Ιδιοκτήτης καταστήματος γεωργικών μηχανημάτων. Το κατάστημα υπάρχει μέχρι και σήμερα στην οδό Σιτεμπόρων στο Αργοστόλι. Λευκόκυλος Γεράσιμος, από 7 Οκτωβρίου 1974 έως 8 Οκτωβρίου 1978. Έμπορος Ξυλίας, το κατάστημά του βρισκόταν επίσης στην οδό Σιτεμπόρων, απέναντι από εκείνο του Γεράσιμου Γασπαρινάτου. Ρόκος Σπυρίδου, από 9 Οκτωβρίου 1978 έως 31 Δεκεμβρίου 1982. Ο Σπυρίδων Ρόκος ασκούσε το επάγγελμα του εμπόρου από το 1937 συνεχώς μέχρι και το 1985. Ήταν μέλος και ιδρυτής της ομόρυφης εταιρείας με την απονημία ΒΕΑΠ, Σπυρίδων Ρόκος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, που παρήγαγε αεριούχα ποτά και αναψυκτικά με τον διακριτικό τίτλο Διάνη. Ήταν ενεργό μέλος του Επιμελητηρίου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την αρχή της άσκησης του επαγγέλματός του. Από το 1978 μέχρι το 1982 υπήρξε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως μέλος από το 1983 μέχρι το 1985 που συνταξιοδοτήθηκε. Δρακάτος Νικόλαος, 1η Ιανουαρίου 1983 έως 10 Μαΐου 1986. Ο Νικόλαος Δρακάτος ασκούσε το επάγγελμα του εμπόρου στο Αργοστόλι από το 1971 μέχρι το 2008. Έμπορος ενδυμάτων, ψηλικών και ειδών ελληνικού εμπορίου. 1983. Τότε εξελέγει πρόεδρος του Επιμελητήριου Κεφαλονιάς Ιδάκης, μα και Ζακύρθου, γιατί ήταν και Ζακύρθου εκείνη την εποχή. Τα νησιά μας είχαν βέβαια ξεκινήσει τη μεγάλη αναπτυξιακή δημοκρατική τους πορεία. Θέλω να περάσω στις κυριότερες παρεμβάσεις αυτής της διοίκησης του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου της τότε εποχής. Πρώτον, το διοικητικό μας συμβούλιο λειτουργούσε σε μηνιαία βάση και από ό,τι θυμάμαι όλες τις φορές είχε απαρτία. Δεύτερον, οι παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου στο Νομαρχιακό Συμβούλιο καθώς και στα Δημοτικά Συμβούλια ήταν καθημερινή και προπάντων επικοδομητική. Τρίτο, όταν ψηφίστηκε ο Αναπτυξιακός Νόμος 1262, διοργανώθηκε δημόσια εκδήλωση στην Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη με ομιλητή εκπρόσωπο του αρμόδιου Υπουργείου. Φίλες και φίλοι, αυτός ο συγκεκριμένος νόμος, ο 1262, προσέφερε πολλά στον κλάδο των μικρομεσαίων και είναι για μένα ένα πολύ ευχάριστο συνέστημα όταν με συναντάνε κάποιοι παλιοί βιοτέχνες και μου θυμίζουν το πόσο καλά τα πήγαν με το 1262. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί προπάντων επώνυμοι που ξεχνούν. Τους θυμίζω ότι κάποια στιγμή οι πάντες κρίνονται. Τέταρτο, πήραμε ενεργά μέρος στην επιχείρηση πολεοδομική ανασυγκρότηση και προσφέραμε τη γνώμη μας για την ίδρυση της ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Εκεί πρωτοακούστηκε και η θέση που ήταν δική μας καθαρά πρόταση και λεγόταν η θέση Πετρατέλια. Μέχρι τότε, θυμίζω, οι βιοτέχνες πάλευαν εκεί στα Λυκιαρδοκουλάτα μες στις μπαράκες τους με τα κύματα της θάλασσας αφού όταν φύσαγε γρεολέβαντο γινόταν το έλα να δεις. Κλείνοντας αυτή τη σύντομη παρέμβαση,
θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους τότε υπαλλήλους του Επιμελητηρίου, όπως στην κυρία Μπέλα Κοντογιαννάτου Κούρκουλου, τις κυρίες Διαμάντο Ζγούρου και Ευαγγελία Φόρτου, καθώς επίσης σε ένα σημαντικό άνθρωπο και προσωπικό μου φίλο, τον Νεκτάριο Βαβάση. Τώρα, φτάνοντας στο τέλος αυτής της δικής μου παρέμβασης, θέλω να ευχηθώ στο νέο πρόεδρο του Επιμελητήριου, κύριο Σταύρο Σπαθή, και το Διοικητικό Συμβούλιο που τον περιβάλλει, τις καλύτερες ευχές μου για υγεία, προκοπή και δημιουργία, εν ώψη μάλιστα του καινούριου αιώνα του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιδάκης. Σας ευχαριστώ. Ατσάρος Πυρογεράσιμος, από 11 Μαΐου 1986 έως 17 Δεκεμβρίου 1993. Ο αείμνηστος Πυρογεράσιμος Ατσάρος ασκούσε το επάγγελμα του εμπόρου από το 1971 μέχρι το 2007, έμπορος ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, σιδερικών, ηλεκτρικών ειδών. Παράλληλα διατηρούσε βιοτεχνία παραγωγής σειρματοπλεγμάτων με την επωνυμία «Επτενησιακή Σειρματουργία». Από το 1982 υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το 1983 έλαβε το αξίωμα του Αντιπροέδρου της Διοικητικής Επιτροπής και το 1986 εξελέγει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι το 1993. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, το Επιμελητήριο έλαβε μέρος σε διεθνείς εκθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, συμμετείχε σε διεθνή συνέδρια και πραγματοποίησε ευρωπαϊκά προγράμματα για τα μέλη. Το σημαντικό δρόμος έργο κατά τη διάρκεια της θητείας του είναι η δημιουργία της ΒΙΦΕ Εργοστολίου, που με δικές του ενέργειες και βοηθώντας την ΕΔΠΑ, τελείωσαν τα έργα και λειτουργήσε. Προύσος Ιωάννης, από 18 Δεκεμβρίου 1993 έως 31 Δεκεμβρίου 2001. Ο Ιωάννης Προύσος ασκούσε το επάγγελμα του λογιστή, διατηρώντας λογιστικό γραφείο από το 1987 μέχρι το 2010. Το σημαντικότερο έργο του είναι η κτηριακή εγκατάσταση της υπηρεσίας του Επιμελητηρίου στο κτίριο που στεγάζεται σήμερα, που με δικές του ενέργειες και πιέσεις εντάχθηκε σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα και αποπερατώθηκε το κτίριο. Κύριε Κρούσο, 2019 και συμπληρώνουμε 100 χρόνια από την ίδρυση του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Θα ήθελα να μας πείτε μερικά λόγια για αυτόν τον θεσμό, τον οποίο έχετε υπηρετήσει από τη θέση του Προέδρου. 100 χρόνια δεν ξέρω αν θα πρέπει να γιορτάσουμε ή αν θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για να δούμε πόσο άδειος είναι αυτός ο θεσμός σε σχέση με άλλες χώρες. Για όσους δεν το ξέρουν, τα επιμελητήρια σε άλλες χώρες της Ευρώπης συμμετέχουν ζωντανά και ενεργά στην ζωή την οικονομική. Κατέχουν αεροδρόμια, κατέχουν λιμάνια, σχολές, πανεπιστήμια και για παράδειγμα στη Φράπορτ συμμετέχουν και τα επιμελητήρια τα γερμανικά. Είναι τεράστια διαφορά και η υποβάθμιση στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη. Δεν νομίζω ότι έχουμε αποτελεσμό. Προσωπικά, εγώ δεν έχω κανέναν αποτελεσμό να κάνω για εκείνα τα λίγα χρόνια που ήμουν εκεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο αυτά τα χρόνια. Εγώ δεν το ξέρω. Ελπίζω η ιστορία να ξέρει περισσότερο από μένα. Και τα χρόνια αυτά τα γιορτάζουμε σε μια στιγμή ιδιαίτερα ζωντανή για αυτόν τον τόπο. Αυτή τη στιγμή δεν αφορά μόνο τους επαγγελματίες, αφορά έναν ολόκληρο λαό που έχει χάσει τα μάτια τα πασκάλια. Επειδή ένα ώρα πρωί, πριν μερικά χρόνια, αποφάσισαν κάποιοι να δηλώσουν ότι έχουμε κρίση. Έχω την αίσθηση ότι σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε τη αντιπροσωπευτική δημοκρατία, όπως το λέμε σε εισαγωγικά τα δημοκρατία, οι εκπρόσωποι μας δεν εκπροσωπούν εμάς σε διάφορους θεσμούς, εκπροσωπούν τις κυβερνήσεις, τα κόμματα, άσχετα από το αν αλλάζουν οι κυβερνήσεις και τα κόμματα. Αυτό. Δεν θα το πω τίποτα άλλο. Ελπίζω να υπάρξει κάτι, και αυτό το κάτι δεν μπορεί να είναι άλλο από συνεργασία,
για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Στην εργασία, γιατί η αστική τάξη κάνει, δημιουργείται πάντα των επαναστάσεων. Και με μεγάλη επανάσταση, αν ξαναγίνουμε κοινότητα, όπως είπασαν πριν κάνα δύο αιώνες, όχι πολύ παλιά πια. Άρα, κύριε Κρούσο, θεωρείτε ότι ένα πιο καλό μέλλον για τα επιμελητήρια θα έρθει μέσω των συνεργασιών? Μέσα από τις συνεργασίες τις τοπικές της συγκεκριμένου ποιό. Είναι μια τεράστια δύναμη οικολογική και πολιτική τα επιμελητήρια, αλλά έχει εξυγχρονιστεί, γιατί πρόκειται να μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, μια ανάλογο προσωπικό. Είναι μια πολύ μεγάλη πολιτική και οικονομική δύναμη, η οποία δεν αξιοποιείται γιατί οι ηγεσίες έχουν εξουδετερωθεί από τον κομματισμό και από άλλα. Ένα κούκο δεν έφερε την άνοιξη, το μελετήριο τη κεφαλαία έκανε το χρέο απέναντι στου ανθρώπου που τον ψήφισαν, ενώ η διοίκηση. Α αναλάβουν κι άλλοι το μελετήριο τη αναλογή. Ναι, μπορούμε με συνεργασίες και κάτω από αυτές τις συνθήκες που ζούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και να μην κλαψουρίζουμε επειδή φαλήρισε το Μασκούκ. Μπορούμε να φτιάξουμε πολλές το Μασκούκ και να είναι και δικές μας. Ας θυμηθούμε ότι κάποτε η επιχειρηματική τάξη ξεκινούσε από την Κεφαλονιά και την Ιθάκη και έφτανε μέχρι το Δούναμι, μέχρι τη Μόσχα, μέχρι την Ιταλία και σε όλο τον κόσμο. Ας θυμηθούμε στους αδερφούς Βαλιάνου που ήρθαν το Σίδι του Λονδίνου και τόσους άλλους, γιατί ταυτόχρονα ήταν και ευεργέτες. Μιχαλάκος Θεόφιλος, από 1η Ιανουαρίου 2002 έως 26 Δεκεμβρίου 2017. Ο Θεόφιλος Μιχαλάκος ασκεί το επάγγελμα του λογιστή από 1η Νοεμβρίου 1988, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται στο εμπόριο τροφίμων, καυσίμων και στον χώρο του τουρισμού. Από το 2005 έως το 2012, γινόταν η έκδοση και διανομή του περιοδικού «Η Φωνή του Επιμελητηρίου», όπου φιλοξενούνταν στήλες με τα πεπραγμένα της διοίκησης, παρεμβάσεις, έρευνες, εκδηλώσεις και άρθρα σημαντικών προσώπων από την πολιτική, την οικονομία και τον επιμελητηριακό θεσμό. Το Δεκέμβριο του 2018 αναγυρίζεται επίτιμος πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Τον Ιούνιο του 2019 εκλέγεται Δήμαρχος Εργοστολίου. Το επιμελητήριό μας, Κεφαλονιάς και Ιθάκης, είναι από τα πιο παλιά, τα πιο ιστορικά επιμελητήρια της χώρας. Μην ξεχνάμε ότι κάποτε και η Ζάκυνθο υπαγόταν στην Κεφαλονιά. 100 χρόνια ζωής, 100 χρόνια διαδρομής στην πορεία του χρόνου, 100 χρόνια προσπάθειας να συμβουλεύει την πολιτεία, να στηρίζει τους επαγγελματίες, να είναι η φωνή ανάπτυξης, η φωνή της πολιτείας για την ανάπτυξη και πρόοδο των νησιών μας. Χαίρομαι γιατί στην πορεία αυτή των 100 χρόνων έχω παίξει και εγώ ρόλο στα 16 χρόνια που ήμουν στη τιμόνι του Επιμελητηρίου μαζί με άξια άλλα στελέχη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα 16 αυτά χρόνια κάνω μια μεγάλη προσπάθεια χωρίς να έχουμε προβλήματα εσωτερικά μεταξύ μας, χωρίς να έχουμε πράγματα που μας χωρίζουν και μας μοιράζουν μακριά από κόμματα. Το μόνο που να μας νοιάζει είναι να στηρίξουμε τον επαγγελματία, να έχουμε ανάπτυξη στα νησιά μας και να συμβουλεύουμε την πολιτεία. Βέβαια, όλα αυτά τα χρόνια η πολιτεία δεν μας έδωσε το ρόλο που μας άξιζε, δεν μας άκουσε. Όμως παρόλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε χωρίς να ζημιώνουμε την πολιτεία, χωρίς να επιβαρύνουμε τον δημόσιο προϋπολογισμό, να προσφέρουμε τη βοήθειά μας όλα αυτά τα χρόνια. Από τη θέση που είμαι σήμερα, Δήμαρχος Εργοστολίου, μακριά από το επιμελητήριο, όμως συνεχίζω να θεωρώ τον εαυτό μου μέλος της επιμελητηριακής κοινότητας. Θεωρώ ότι είμαι ένα κομμάτι, δεν μπορώ να ξεχάσω το επιμελητήριο και όλα τα χρόνια τα υπόλοιπα θα συνεχίσω να προσφέρω, να στηρίζω το επιμελητήριο, τα μέλη του, το συμβούλιο του, τον πρόεδρο, για ό,τι προσπάθειες κάνει για το καλό των νησιών μας. Από τον Δεκέμβριο του 2017, στο τιμόνι του επιμελητηρίου βρίσκεται ο Σταύρος Παθής, ο οποίος μαζί με το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο και σε συνδυασμό με τη συμπλήρωση 100 χρόνων λειτουργίας του θεσμού, έχει θέσει σαφείς, συγκεκριμένους και καθαρούς στόχους ώστε να καταστεί το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης φορέας τοπικής ανάπτυξης, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και προωθώντας δράσεις ώστε να βρίσκονται λύσεις και να ανοίγονται δρόμοι για τον Κεφαλονίτη και θειακό επιχειρηματία. Έχουν περάσει ήδη 2 χρόνια από τότε που είσαστε πρόεδρος του Επιμελητήριου Κεφαλονιάς και Ιθάκης.
Μητσοτάκης. Θα ήθελα να μας κάνετε έναν σύντομο απολογισμό της διετούς παρουσίας σας ως πρόεδρος. Αναδιοργανώνουμε από τα θεμέλια άλλο θεσμό. Προσφέρουμε νέες υπηρεσίες, ασκούμε το θετικό μας ρόλο συμβουλεύοντας την πολιτεία. Αφουγκραζόμαστε τα παράπονα και τα προβλήματα του επιχειρηματικού κόσμου. Δίνουμε λύσεις και όθηση στην εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας και με οριμότητα επαναπροσδιορίζουμε τους στόχους.